Ψηλά στην ατζέντα της προεκλογικής αντιπαράθεσης διατηρεί η κυβέρνηση το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού, αντιπαραβάλλοντας τη δική της πολιτική με όσα γίνονταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, από τον Αυλώνα που βρέθηκε το πρωί, έφερε ξανά στο προσκήνιο το θέμα του δίθεν θανάτου της μικρής Μαρίας, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για αφωνία και κατασυκοφάντηση της χώρας στο εξωτερικό. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν σημαία την ιστορία της μικρής Μαρίας και διέσυραν τη χώρα στο εξωτερικό? Πού κρύβονται? Αφωνία έπαθαν? Γιατί δεν έχουν το κουράγιο να πούνε τώρα, έστω και τώρα, και να πούνε συγγνώμη, κάναμε λάθος. Πέσαμε και εμείς στην παγίδα της παραπληροφόρησης, η οποία στήθηκε από την Τουρκία, ότι δήθεν η Ελλάδα σκοτώνει μετανάστες στα σύνορα και υπάρχουν νεκρά παιδιά τα οποία κάπου είναι θαμμένα σε κάποια νησίδα στον Εύρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του οποίου έφεραν το θέμα της μικρής Μαρίας στο Ευρωκοινοβούλιο, υποστηρίζει ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είχε υιοθετήσει την άποψη ότι το παιδί ήταν νεκρό στην εισίδα του Εύρου, γεγονός που ο ίδιος ο Νότης Μηταράκης αρνείται, κάνοντας λόγο για μονταζιέρα. Έχω ακούσει αυτή τη μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ, να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα. Στις 30 Αυγούστου στη Βουλή αποκάλυψα επίσημα στην μόνιμη διαρκή επιτροπή ότι δεν υπήρχε πέμπτο παιδί, δεν υπήρχε νεκρό παιδί και μετέπειτα ότι και η Μπάιντα δεν άνοικε στο αρχικό γκρουπ των 38. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται με τοπικά για το θέμα της μικρής Μαρίας, με το ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί και την κυβέρνηση να ζητεί να υποθεί μια συγγνώμη. Θα ανασκευάσει η αξιωματική αντιπολίτευση τη δική της θέση? Θα πει ότι έκανα λάθος, ότι δυσφήμισα κατά λάθος τη χώρα? Παραμύθια αυτά. Επιπλέον... Έχετε απόφαση δικαστική? Έχει υπάρξει έρευνα δικαστική? Απόφαση δικαστική για ποιο έχετε θέμα? Δικαστική για ποιο θέμα, κύριε Φίλη? Για το θέμα του Εύρου. Σε πολύ υψηλούς τόνους, όπου ακούστηκαν βαρύς χαρακτηρισμοί, η αντιπαράθεση του Θάνου Πλεύρη με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο για το ίδιο θέμα. Γιατί δεν ζητάτε για την μικρή Μαρία να πείτε ότι κάνετε λάθος? Αφήστε να μιλήσουμε. Κατασυκοφαντήσατε τη χώρα. Λειτουργήσατε ως κόμμα που λέγατε να πνίγουμε μετανάστες στο Αιγαίο. Τα συμφέροντα των λαθροδιακινητών. Αφού θέλεις να το πάμε έτσι, αφού θέλετε να το πάμε έτσι, έλεγες ότι θα πρέπει να πνίγουμε μετανάστες στο Αιγαίο. Λοιπόν, αφήστε την πλάκα.